πώς οραματίζεστε ως κυβέρνηση, γιατί άκουσα και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος χαρακτήρισε τον ΒΟΑΚ ως ένα έργο, λέει, εθνικής σημασίας, μαζί με το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πώς θα είναι αυτή η χάραξη? Περιγράψτε μας λίγο το όραμά σας για τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Κύριε Σκαλάκη, το έργο το συγκεκριμένο πράγματι είναι εθνικής εμβέλειας, γιατί δυστυχώς η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η οποία είναι εκτός σχεδιασμού και ολοκλήρωσης κάποιου κλειστού αυτοκινητόδρομου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσον αφορά τη χάραξη, επειδή σωστά επιμένετε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω τουλάχιστον βάσει τις μέχρι τώρα μελέτες, θα είναι βάσει στην υπάρχουσα χάραξη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 80%. Και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι σε κάποιες περιοχές, η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει η υπάρχουσα χάραξη για πολύ συγκεκριμένους λόγους, θα υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός, κυρίως νοτιότερα σε κάποια σημεία. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Γιατί κάναμε και μια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες μαζί για να γνωρίζω και εγώ κάποια στοιχεία για να κατευθύνω τη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι αυτές οι περιοχές είναι στο σύνολο των 4 περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης. Είναι στο σύνολο. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι για παράδειγμα υπάρχουν κάποια γεωγραφικά σημεία όπου προφανώς δεν μπορούμε να πάμε σε μια διαπλάτηση του υπάρχοντος δρόμου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν μεγάλες παρεμβάσεις όπως είναι τούνελ, όπως είναι κυλαδογέφυρες. Και πλέον υπάρχει και μεγάλη, αν θέλετε, εμπειρία και από τις κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να πάμε σε αυτές τις δράσεις. Τα σημεία είναι γνωστά περίπου που χρειάζονται αυτές οι παρεμβάσεις. Θέλεις να μας τα πείτε έτσι πολύ γρήγορα? Κοιτάξτε, για παράδειγμα, στα όρια του νομού Ρεθύμνου και Ηρακλείου, εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως επίσης και από την είσοδο στο Ηράκλειο, όπου εκεί πέρα, για παράδειγμα, θα πρέπει να τρυπηθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, όλο το βουνό, θα γίνουν παρεμβάσεις σε τούνελ, θα γίνουν κυλαδογέφυρες, όπως επίσης και σε κάποια άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα ενδεχομένως στην Γεωργιούπολη, που είναι πολύ στενός ο δρόμος, δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη χάραξη και πρέπει να πάμε νοτιότερα. Υπάρχει και η πρόταση και, αν θέλετε, για μια παρόμοια παρέμβαση στο περιμετρικό κομμάτι του όρμου της Σούδας στην είσοδο προς τα Χανιά. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά θα έλεγα, επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στην ολοκλήρωση των μελετών και μπορεί κάτι το οποίο θα πούμε τώρα να μην είναι το οριστικό. Εγώ σας είπα δύο σημεία που σίγουρα εκ των πραγμάτων θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις και σε κάθε περίπτωση, όταν θα ολοκληρωθεί ο δρόμος, ο οποίος, από ό,τι μας λένε και οι μελετητές, έχει περίπου τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά όπως η Πατρών Κορίνθου, το οποίο έχει γίνει πράγματι μια πολύ καλή παρέμβαση, θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινάει από την Κίσαμο και νομίζω ξεκαθαρίστηκε πλέον αυτή η γκρίζα ζώνη και θα φτάνει μέχρι την άλλη άκρη της Κρήτης. Και να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μέχρι τη Σιτία, δηλαδή, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την οριστική, αν θέλετε, απάντηση των μελετητών. Θα κοιτάξουμε να είναι μέχρι το άλλο άκρο της Κρήτης. Αλλά περιλαμβάνει και κάτι υπόψη το οποίο δεν είχε ο προηγούμενος σχεδιασμός. Γιατί γνωρίζαμε ότι, και συγγνώμη που διακόπτω, προσπαθώ να βοηθήσω για τη συζήτηση, γνωρίζαμε ότι η παρέμβαση είναι μέχρι το Καβούσι, δηλαδή εκεί τις στροφές της Σιτίας. Δεν υπάρχει πρόταση όσον αφορά τους μελετητές, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ούτε από εσάς. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε δημοσιογραφικά. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Εξετάζονται όμως και οι άλλες προτάσεις, αλλά προς το παρόν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν είναι οριστικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός όσον αφορά το πού θα τοποθετούν τα δύο δίκτυα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αν δεν προκύψουν από τις μελέτες που θα είναι το τελικό κόστος, άρα με βάση κάποια ενδεχόμενα σενάρια όσον αφορά και το μέλλον, για να δούμε πώς θα γίνει και η συντήρηση και πόσα χρήματα απαιτούνται κάθε χρόνο, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε συνολικά το πόσο θα απαιτούνται, αν θέλετε, τα διόδια κάθε χρόνο. Άρα, με βάση και αυτό, θα πρέπει να δούμε στο τέλος πώς ήταν η σταθμή των διοδίων και εκεί θα γίνει και αντίστοιχη κατανομή. Έχετε όμως δίκιο πράγματι ότι τουλάχιστον τα διεθνή στάνταρ λένε ότι συνήθως τα διόδια είναι πριν ή και μετά την είσοδο των μεγάλων πόλεων, με βάση τουλάχιστον και τη βιβλιογραφία αλλά και την πρακτική. Δίδυμη σύραγγα στην περιοχή Σελιναρίου, στην Τάρμαρο, δηλαδή στα σύνορα Ηρακλείου Λασιθίου. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο καταρχήν σχεδιασμός ή έχει αλλάξει συνολικά η κατάσταση και επομένως πρέπει να δούμε τι κάνουμε παρακάτω? Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Λασίθι, επαναλαμβάνω, θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε και την πλήρη, αν θέλετε, προβολή του σχεδιασμού με βάση και τις μελέτες τις οποίες έχουμε και με βάση, επαναλαμβάνω, και την μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει, που είναι στην ουσία το χρηματοδοτικό. Γιατί αν θυμάστε καλά, και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στα Χανιά, όπου έκανε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις, είπε ότι η μόνη εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι το χρηματοδοτικό, δηλαδή με ποιο μοντέλο χρηματοδοτικό θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του δρόμου. Κάτι το οποίο βεβαίως θα μας δείξει
και την έκταση, αλλά κυρίως και τον τρόπο κατασκευής. Ακούστηκαν όμως με την πάροδο του χρόνου διάφορες δεσμεύσεις και διάφορες δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μπαίνουν σιγά σιγά οι ψηφίδες που συμπληρώνουν σημαντικά όχι το σύνολο, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του puzzle. Το πρώτο που έχει αποσαφινιστεί και είναι θετικό είναι το μήκος και το εύρος του έργου που καλύπτει, από ό,τι φαίνεται από τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και του Υφυπουργού, καλύπτει το σύνολο του νησιού. Άρα αυτό το κρατάμε νομίζω όλοι αυτοδιοικητικοί σαν κάτι βεβαίως, σημαντικό. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε ακριβώς τι γίνεται με τη Σιτία. Η ευχή είναι, λέει, και η πρόθεση της κυβέρνησης να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Όμως, όλοι το γνωρίζετε καλά, ότι σε όλες τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, τις προμελέτες που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν υπήρχε μέσα στον σχεδιασμό. Σωστά, κυρία Λιονί? Θα έρθω σε εσάς σε πολύ λίγο. Κύριε Σκαλά, και όχι μόνο για το κομμάτι των νέων χαράξεων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε στη δική μας την περιοχή, σίγουρα το ανέφερε και ο Υπουργός στην. Πάμε σε μια νέα χάραξη. Πάμε σε μια νέα χάραξη. Άρα πρέπει, επειδή υπάρχουν και εν εξελίξει γενικοί πολεοδομικοί σχεδιασμοί και διάφορες άλλες δραστηριότητες στην περιοχή μας, πολύ σημαντικές, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, μια διαβούλευση και από κοινού να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα αυτής της χάραξης. Ως περιφέρεια, έχουμε τονίσει ότι δεν μπορεί, εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικό δίκτυο και εφόσον είμαστε νησί, να μπουν διόδια σε αυτό το οδικό δίκτυο. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαβούλευση. Μην ξεχνάμε, υπόθηκαν και από τους συναδέλφους προηγούμενα ότι πολλοί δρόμοι που είναι πέριξ των μεγάλων πόλων, αστικών πόλων, είναι ουσιαστικά περιαστικοί δρόμοι. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς γίνεται το ζήτημα και τι φόρτο συγκοινωνιακό θα έχουν οι δρόμοι αυτοί. Και βέβαια, μέσα από τη διαβούλευση, αλλά και τη δικιά μας αποφασιστικότητα, θα μπορέσουμε να πούμε στις κοινωνίες μερικές αλήθειες, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο τάχα εν ονόματι της βελτιστοποίησης τελικά να μην κάνεις τίποτα. Αυτό θέλω να το αποφύγουμε, το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, το έχουμε ζήσει άλλωστε, και επισημαίνω ότι η απουσία μελετών δεν είναι μόνο θέμα που δεν πρέπει να το σχολιάσουμε περαιτέρω, γιατί είναι συνάρτηση ότι η Κρήτη ως περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα πάνω στις μελέτες του δρόμου. Αθηνοκεντρικά σκεφτότανε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο θέμα του ΒΟΑΚ. Μιλήσω για το Ρέθυμνο σαν νομός, να έρθουν να κουμπώσουν οι μελέτες μας, κυρίως των κάθετων αξώνων, τόσο στο νότιο δικό αξώνα, όσο και στο βόρειο. Σας λέω λοιπόν ότι με τη βοήθεια των Περιφερειακών Συμβούλων, των Δημάρχων και του Περιφερειάρχη, το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή είναι όριμο μελετητικά. Και για τον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο, που είναι ο ΝΟΑΚ για μας, ο οποίος έχει γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει χαρακτηριστεί ως διευρωπαϊκό δίκτυο από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει πλήρης οριμότητα στη μελέτη. Τι προβλέπετε προκειμένου αυτή από το νότο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δρόμο ο οποίος φτάνει μόνο μέχρι τη Μεσαρά, σταματάει κάπου εκεί πέρα, έχουμε άλλο τόσο δρόμο από τη Μεσαρά μέχρι τα νότια παράλια. Προβλέπετε κάτι? Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι οι κάθετοι άξονες, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα σας το έθεσε επειδή δεν μπορείτε να μας δείτε ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Καταρχάς τον καλησπερίζω και έχουμε και μια εξαιρετική συνεργασία ούτως ή άλλως για θέματα του Δήμου του και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και κάποια θετικά νέα. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι πράγματι σε πάρα πολλά σημεία πρέπει να γίνει και κάθε άξονας, όπως για παράδειγμα στο νέο αερολιμένα το διεθνή του Ηρακλείου, όπου προφανώς και θα συνδεθεί με τον βόρειο ειδικό άξονα. Από εκεί πέρα, αντίστοιχα, ξέρω ότι και η περιφέρεια κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για τους κάθετους άξονες, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στην ουσία είναι άξονες οι οποίοι είναι στην αρμοδιότητα κατά βάση της περιφέρειας και βεβαίως στη συνεργασία μαζί μας θα κοιτάξουμε και το θέμα της χρηματοδότησης. Αλλά ξέρω, π.χ. για παράδειγμα στον νομό του Ρεθύμνου, έχω μια καλή γνώμη ότι η περιφέρεια κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια όσον αφορά τις μελέτες στο σύνολο σχεδόν του νομού. Εδώ, εφόσον υλοποιηθεί αυτό που σχεδιάζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πάμε σε νέα χάραξη που σημαίνει κυλαδογέφυρα αλλά και τούνελ. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Και βλέπουμε το διαδραστικό εδώ πίνακα. Ποια είναι τα σημεία που ουσιαστικά πάμε σε νέα χάραξη με βάση αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Κεφαλογιάννη? Οι στροφές της Ροδιάς και ο κόμβος της Αγίας Πελαγίας. Θέλω όμως να το ενώσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ πάμε σε νέα χάραξη που ουσιαστικά αφορά και κομμάτι από το Ρέθυμνο αλλά και κομμάτι από το Ηράκλειο. Ας προχωρήσουμε τον πίνακα διαδραστικά
και να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει από τις Σύσες, όπου εκεί μπαίνει μία κυλαδογέφυρα αλλά και ένα τούνελ που ουσιαστικά θα βγαίνει στο ύψος του Παλαιόκαστρου εδώ στο Ηράκλειο. Και βεβαίως, κόμβος Ισών, κόμβος Αγίας Πελαγίας και οι στροφές της Ροδιάς είναι το κομμάτι που, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε μία νέα χάραξη πιο ξεκαθαρισμένα από αυτά που μας είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ένα επίσης σημείο που ελοχεύει αρκετά ερωτηματικά είναι η σκαλέτα στο Ρέθυμνο. Γιατί εκεί η διαπλάτηση είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να σας υπενθυμίσω, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου και κυρία Λιονή, ότι στη σκαλέτα εξακολουθούμε να έχουμε το πιο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης πριν από κάποια χρόνια. Πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Καλύβες και κόμβος της Σούδας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η νέα χάραξη του οδικού δικτύου. Όλο το άλλο κομμάτι είναι παρεμβάσεις που θα γίνουν στον ήδη βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Άρα, να τα συνοψίσουμε. Από τον κόμβο της Σούδας μέχρι τις Καλύβες φαίνεται ότι πάμε σε μία νέα χάραξη. Ερωτηματικό μένει για την σκαλέτα. Από τον κόμβο των Σισών μέχρι και τις στροφές της Ροδιάς, μέσα και ο φωνικός κόμβος της Αγίας Πελαγίας, πάμε σε μία νέα χάραξη. Και ερωτηματικό μένει ο Άι Γιώργης Σελινάρης στο Λασίθι, αλλά και οι στροφές της Ιτίας. Από ό,τι καταλάβαμε, πιο ξεκαθαρισμένο είναι το τοπίο για τους τρεις νομούς, δηλαδή το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Όμως, ας κρατήσουμε το γεγονός ότι ήδη στη μελέτη μπαίνει στο μικροσκόπιο και το κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας του Λασιθίου. Δεν αρκεί όμως αυτό, γιατί εδώ έχουμε έναν βόρειο οδικό άξονα που συνδέει την Κρήτη από τη μια πλευρά στην άλλη. Όμως, δείτε τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους κάθετους δρόμους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε μερικά χρόνια θα υπάρχει ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι και το ζητούμενο είναι όλοι οι κάθετοι άξονες να μπορούν να οδηγούν προς εκεί, κυρίως από το Ηράκλειο και το Λασίθι. Έχουμε λοιπόν τον κάθετο άξονα της Μεσαράς. Συνεχίζουμε τη διαδραστικότητα για να δούμε πώς ακριβώς αυτός πρέπει να ενωθεί με τον κάθετο άξονα από τον κόμβο του Σπηλίου στο Ρέθυμνο μέχρι και την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ πρέπει να έχουμε ένα δρόμο που θα συνδέεται με τον κάθετο άξονα της Μεσαράς. Συνεχίζουμε τη διαδραστικότητα για να δούμε πώς τελικά θα φτάσουμε στο Καστέλι. Εδώ έχουμε τον δρόμο που φαίνεται ότι πάει μαζί με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, το κομμάτι δηλαδή που θα συνδέει ουσιαστικά το Ηράκλειο και τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και κάτι που δεν έχει σχεδιαστεί, όμως πρέπει να σχεδιαστεί, πάμε να δούμε πώς η Ιεράπετρα θα μπορούσε ταυτόχρονα να συνδεθεί με την Αγία Γαλήνη, με ένα οδικό δίκτυο που ουσιαστικά από τον βόρειο οδικό άξονα του Ρεθύμνου στο ύψος του Σπηλίου θα μπορεί κάποιος να κινηθεί προς το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης αλλά και τον δυτικότερο νομό της Κρήτης, από την Αγία Γαλήνη να κινηθεί προς το σημείο που τέμνεται με τον κάθετο άξονα της Μεσαράς, από εκεί να πάμε στο Καστέλι και βεβαίως από την Ιεράπετρα να μπορεί να υπάρξει ένα δίκτυο που ένας φίλος από την Ιεράπετρα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει με κέρυες παρεμβάσεις για να φτάσει στο νομό Ρεθύμνου και από εκεί να κατευθυνθεί προς τα Χανιά. Τους κάθετους άξονες των Χανίων δεν τους βάλαμε γιατί πολύ απλά ήδη υπάρχει μία χάραξη και μία λογική για το κομμάτι της Κισάμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Κισάμου υπάρχουν περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, όπως είναι ο Μπάλος, τα Φαλάσσερνα και το Ελαφωνήσι. Πρέπει και εκεί να γίνει μια ουσιαστική κίνηση. Πάμε στο κομμάτι επίσης από τον Ταυρονίτη μέχρι και την Κισάμου, που εκεί δεν ξεκαθάρισε ακριβώς ο Υπουργός αν πρόκειται για νέα χάραξη.